Κουφιστάνου ότι παντρεύτηκε τη Θεοδωρίδου. Νομίζω ότι είμαστε στο δεύτερο σπίτι σας, το ιατρείο. Εδώ περνάτε πολλές ώρες. Αρκετές. Και πολλά χρόνια. Ίσως είναι το πιο μόνιμο μέρος που έχω. Γιατί σπίτια αλλάζω συνέχεια. Γιατί αλλάζετε σπίτια συνέχεια? Εντάξει. Γιατί έχουν οι συνθήκες. Αλλάζουν και τα σπίτια. Γάμοι, αυτά, το ένα, τα άλλο, αλλάζουν τα σπίτια. Σύντροφοι, γυναίκες ζωής σας, όλα αυτά. Πρέπει να υπάρχει αλλαγή εκεί, γιατί αλλιώς είναι μονοτονία. Εσείς την ηλικία σας τη λέτε? Εννοείται. Είμαι 66. Νομίζω ότι στους γάμους σας, οι δικοί σας άνθρωποι τα μαθαίνανε τελευταία στιγμή. Καλά, εντάξει, γιατί ποτέ δεν είμαι από τους ανθρώπους που ανακοινώνω τι θα κάνω. Η μητέρα σας. Ναι. Στο γάμο σας. Πόσο καιρό πριν το έμαθε? Την προηγούμενη μέρα. Στο γάμο με την κυρία Θεοδωρίδου. Ναι. Μία μέρα πριν. Ναι. Και πώς αντέδρασε? Μου είπε, διαζύγιο έχεις, πώς παντρεύεσαι? Δεν ήξερε καν ότι έχω διαζύγιο από τον προηγούμενο γάμο. Τη σύντροφό σου, με τώρα την έχει γνωρίσει? Βέβαια. Η κόρη σου. Βέβαια. Και οι δύο. Εννοείται, που βρισκόμαστε. Κάποια εποχή είχε σχολιαστεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η σύντροφος που έχει σήμερα δίπλα σου μπορεί να είναι μικρότερη και από την κόρη σου. Είναι. Από τη μεγάλη. Όχι από τη μικρή. Η κόρη μου μεγάλωσε. Γενικά έχει νέους ανθρώπους γύρω σου και στις παρέες. Μα επικοινωνώ μαζί τους. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν έχουμε και τις αντιθέσεις μας και δεν έχουμε και διαφορετικές απόψεις σε πολλά πράγματα, γιατί άλλο είναι να έχεις γεννηθεί τη δεκαετία του 50 και άλλο να έχεις γεννηθεί τη δεκαετία του 80. Έτσι, υπάρχει διαφορά. Παρόλα αυτά όμως, συμπίπτουμε σε πάρα πολλά. Ωραίος άνθρωπος. Παιδιά, ο Κωνστάνας μπορεί να σου ρίξει τη μεγαλύτερη βόμβα, αλλά μιλάει έτσι. Όπως τον βλέπετε. Με ηρεμία. Ναι, με ηρεμία και να σου πει τη μεγαλύτερη ατάκα. Τι σου είπε, διαζύγιο έχει για να ξαναμολυθεί? Τι τράβηξε και αυτή η μάνα? Εντάξει, δεν υπάρχει. Αλλάζει σπίτια συνέχεια. Η κόρη μου μεγάλωσε, όχι εγώ. Δεν φταίω. Αυτό το καλύτερο. Πρέπει να υπάρχει αλλαγή συντρόφους, γιατί αλλιώς είναι μονότονα. Δεν τον λέει και μονογαμικό πάντα. Είναι και εξωτερική του εμφάνιση όμως τέτοια. Δηλαδή, σε παραπέμπει σε έναν άνθρωπο που είναι και παραμένει νέος. Δηλαδή, με τα ωραία του τζινάκια. Είναι πολύ, πολύ ωραία. Δεν παρέμενε Άρη μου νέος, ο κύριος Φουστάνος, με τέτοιες λεπτόδεις που ξέρει. Όχι, δεν κάνει τίποτα πάνω του. 66 είναι. Κοίταξε να σου πω, όταν έχεις νεότερους συντρόφους, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, με κοιτάς εσύ. Ναι, ανανεώνεσαι. Με κοιτάς. Εσύ ανανεώνεσαι δηλαδή με τους νεότερους. Παιδιά, ναι, γιατί ένα νεότερο άντρα αναγκαστικά πρέπει λίγο να συμβαίνει. Σταμάτα, Τρυφίδου, τώρα θέλεις να τα πεις όλα. Βγες, βρε αγάπη μου. Βγες, αγάπη κατηγορία μου, στον αέρα λίγο να μιλήσουμε εμείς οι δύο, γιατί όλοι εδώ είναι πολύ έτσι. Όχι, όχι, αυτή είναι η κατηγορία βαμπύρ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι βαμπύρ. Ρουφάνε το αίμα του νεότερου και νεότερης και ξανανιώθουν. Και ο νεότερος ρουφάει την εμπειρία σου. Είστε η κατηγορία σκορπίνες. Βαμπυρέλες είναι. Αυτά είναι βαμπυρέλες, να ξέρεις, Φέι. Ρουφάνε αίμα αυτοί κανονικά οι άνθρωποι. Γιατί βρε Θέμη να σου πω κάτι. Ένας άντρας τώρα στη δική μου ηλικία θα γυρίσει να κοιτάξει εμένα? Ναι. Όχι βέβαια, όχι, σας το λέω, όχι. Λίγο κοιτάνε. Κοίτα λίγο ο κύριος Βουστάνος τι λέει. Μικρούλες. Παιδιά, είναι νόμος τη ζωή. Νομίζω είναι τα γούστα του. Οι άντρες κοιτάνε μικρούλες. Έτσι, μπράβο, μπράβο. Ναι, αλλά αν ο άντρας είναι 80. Και εμείς τι θα κάνουμε, αγάπη μου, θα μονάσουμε. Άρα και οι γυναίκες μικρούλιδες. Αν ο άντρας είναι 80, θα σε κοιτάξει, Κλεοπάτρα μου. Δεν θα το κοιτάξω εγώ, Κώστα μου. Τι να το κάνω, τον 80άρι. Μην το λες. Γιατί εμπειρία, Κλεοπάτρα. Εμπειρία. Λένε ότι θέλουν τους μικρότερες. Δεν θέλω τέτοιες εμπειρίες. Εγώ πιστεύω ότι το ότι αυτοσαρκάζεται είναι το δυνατό του σημείο. Γιατί αν τα έλεγε όλα αυτά με σοβαρότητα, θα ήταν λίγο αντιπαθής. Δηλαδή, θα στο χαράσω, ότι εκμεταλλεύεται τα κορίτσια και τα λοιπά. Μα δεν μπορεί να εκμεταλλεύεται αυτός ο άνθρωπος, γιατί και αυτός είναι χαρά της ζωής. Ο τρόπος δηλαδή που εκφράζεται δείχνει ότι αυτό είναι ο αυτοσαρκασμός του. Εκεί σώζεται και τον κάνει συμπαθή. Και τρομερός, παιδιά, στη δουλειά του. Τρομερός. Θέλει νέες, για να μην σου λέει να έρχονται συνέχεια να τους κάνω εγώ επεμβάσεις. Οι νέες δεν χρειάζονται. Οπότε καλά. Τζάμπα. Τζάμπα. Κάνεις λάθος. Άμα θες να κάνεις την επέμβαση και από τα 18 σου να την κάνεις. Λοιπόν. Έχουμε πεμιζούνι, το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε πεμιζούνι. Στο σοβαρό πάμε λίγο, έτσι, το πιο είναι